Αν μπορείτε να αργήσετε. Πρώτα πρέπει να δώσει χαρακτήρα στην ομάδα του Πασαρικού για την νίκη που κάνανε χθες στα Γιάννητσα. Θέλω να τους ευχηθώ από όλη την καρδιά να βγουν πρωταθλητές. Ξέρω πως θα είναι μια χρονιά δύσκολη. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι δίπλα τους. Μετά να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε εδώ για να μπορείτε να μάθετε ορισμένα πράγματα για μένα, για τη συνεργασία μου με την ομάδα, γιατί παρετήθηκα από την ομάδα και νομίζω πως είναι καιρός, ας πούμε, όλοι αυτοί που ασχολούνται στις έντες με την ομάδα μας και να μάθουμε ορισμένες αλήθειες γύρω από αυτήν την ομάδα. Όταν πριν τρεις μήνες με καλέσανε και μου δώσανε αυτή τη θέση σαν τεχνικός διευθυντής, στην αρχή ήταν γενικός διευθυντής, μετά το κάνανε τεχνικός διευθυντής, πήγα μίλησα με τα παιδιά, ευχαρίστησα για τη συνεργασία του και τους είπα πως είναι τιμή για μένα να μπορώ να συνεργαστώ και να βοηθήσω το Πασαρικό και από εδώ και πέρα έμεινε όλα στο φλού. Προσπάθησα, ας πούμε, να δημιουργήσω ορισμένα πράγματα από αυτά που εγώ πίστευα και από αυτά που τόσα χρόνια σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής είχα στο μυαλό μου. Από την πρώτη στιγμή που συνεργαστήκαμε, με είπαν τα παιδιά σίγουρα θα μείνεις ευχαριστημένος και από τις συνθήκες που επικρατούν και από τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν. Και εγώ το μόνο που τους είπα, λέω, ξέρω πως δεν θα με αδικήσετε σε καμία πλευρά και θα είμαι στο πλευρό της ομάδας. Εδώ και τρεις μήνες νομίζω πως δεν έδωσα δικαίωμα σε κανέναν. Είμαι από το πρωί στο βράδυ με την ομάδα. Άφησα την οικογένεια μου, άφησα τις δουλειές μου. Όπως ξέρετε όλοι, πήγα Βουλγαρία 12 μέρες, πήγα Ρουμανία για να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Νομίζω πως ένας τεχνικός διευθυντής θα πρέπει να ασχοληθεί με την ομάδα του Πασαρικού σε τεχνικά θέματα. Έχω ένα μεγάλο παράπονο γιατί δεν μου δώσαν αυτό το δικαίωμα σε όλη τη διάρκεια που συνεργαστήκαμε. Προσπάθησαν όλοι τους από τη διοίκηση να πάρουν κανέναν παίκτη, δικούς τους παίκτες. Εγώ το μόνο που πήρα αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα ήταν το παιδάκι του Σέντερ από την Ξάνθη. Βέβαια μίλησα και με πολλά παιδιά, προσπάθησα, ας πούμε, να δω τον τρόπο που σκέφτονται όλα τα παιδιά αυτά και νομίζω πως πάρα πολλά παιδιά από αυτά που είναι στην ισοστάδα του Πασαρικού, κατά δικιά μου ομολογία, νομίζω πως είναι αδικημένο. Προσπάθησα να συνεργαστώ και να τους πω πως δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν, ας πούμε, να βγάλουν έστω και ένα πολύ μικρό μισθό μηνέο για αυτούς τους παίκτες που είναι περίπου 7-8 άτομα που δεν παίρνουν αυτή τη στιγμή ούτε μία δραχμή στο Πασαρικό. Δεν πίστευα πως μπορεί ο Πασαρικό να φτάσει σε αυτή τη συνεργασία και μπορεί να το δέχτηκαν τα παιδιά, μπορεί να συμφώνησαν έτσι και να παίξουν, ας πούμε, για κάθε μάτς να τους δώσουμε ένα ποσό για κάθε μάτς που θα αγωνιζόταν. Τους λέω αυτό δεν είναι σωστό, δεν μ' άκουσαν ακόμα και σε αυτό το θέμα. Προσπάθησα να φέρω ένα παίκτη από τη Ρουμανία, οι δύο μου είπαν πως ας περιμένουμε ακόμα. Τέλος πάντων, είχα πάει για 5 μέρες στη Ρουμανία. Προσπάθησα να φέρω δύο παίκτες, μου είπαν περίμενε ακόμα λίγο. Στην αρχή δεν βρήκαμε αυτούς που χρειαζόμασταν για αυτές τις θέσεις που θέλανε. Μετά βρήκα τρεις παίκτες, λέω, ακόμα και άτομα που έπαιξαν και Α' Εθνική και Β' Εθνική στη Ρουμανία, επειδή έχω ορισμένες γνωριμίες εκεί, μου είπαν ερχόμαστε για δοκιμή. Δεν μ' άφησαν ούτε για δοκιμή να τους φέρω τελικά. Προσπάθησα να φέρω έναν τερματοφύλακα γιατί ήξερα πως υπάρχει πρόβλημα ακόμα σε αυτή τη θέση. Ήταν μόνο ο Μπίμπης, πήραμε και τον Πολυφρονίδη που ήταν ένα παιδάκι που είναι άψογος βέβαια, αλλά ακόμα είναι ανέτοιμο σίγουρα. Και μου λένε άστο Γιώργο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Είχαν στην αρχή αυτή η τερματοφύλακα, προσπάθησα να μιλήσουν, ξέρετε πολύ καλά. Τελικά φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να βρούμε τερματοφύλακα και τελευταίες μέρες, ας πούμε, να πάρουν τον παλιούρατο περίπου. Εγώ προσωπικά ούτε το ήξερα, ούτε με ειδοποίησαν ποιος είναι και τι. Έριξαν μορφή, ας πούμε, πως επειδή λείπω αρκετά χρόνια από το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να δω, ας πούμε, αν η ομάδα χρειάζεται ένα καλό παίκτη ή να μπορώ να φέρω ένα καλό παίκτη στην ομάδα για να μπορεί να έχει κάποια επιτυχία. Ακόμα και αυτό με έριξαν μορφή. Τέλος πάντων, στο τέλος φτάσαμε και στο οικονομικό σημείο που για μένα ήταν εντελώς εκτός συζήτησης, γιατί όπως ξέρετε
Εδώ και 3 μήνες ούτε καν τους ενόχλησα να μου πούνε τι μισθό θα πάρεις και το ένα και το άλλο. Δεν με ενδιέφερε. Πριν από 10 μέρες, γιατί αυτό ήταν και το βασικό που έχω ρίξει πάνω μου σαν ευθύνη, ως τα οικονομικά του κυρίου Πανταζή δεν είναι απλησίαστα, λένε, που ζήτησα εγώ. Αυτή, αν σας πω τη πρόταση που με κάνανε, ας πούμε, το οικονομικό, γιατί ήταν από τα βασικά σημεία. Δεν μιλάω, ας πούμε, για τη συνεργασία με τα παιδιά, γιατί ήταν άψογη σε όλη τη διάρκεια, ας πούμε, αυτού τους 2 μήνες που συνεργάστηκα με τα παιδιά. Νομίζω πως δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Ούτε στη Βουλγαρία που ήμασταν μόνοι μας χωρίς να είναι κανένας μαζί μας. Ούτε στα αποθητήρια δεν δημιουργήθηκε τίποτα. Και αν δημιουργήθηκε μικρά προβλήματα, διορθώθηκαν σε χρόνο μηδέν. Δεν έχω κανένα παράπονο, μα κανένα παράπονο από κανέναν από τους παίκτες. Νομίζω πως συνεργάστηκα άψογα. Επί 2 μήνες η διοίκηση δεν με φώναξε ούτε μία φορά σε ένα συμβούλιο δικό τους για να μπορέσουν να πω και εγώ την άποψή μου. Ποτέ μα ποτέ σε όλη τη διάρκεια, ας πούμε, από τότε που ξεκινήσαμε προετοιμασία τους 2 μήνες με τους παίκτες, δεν με ρωτήσανε τη γνώμη μου. Τίποτα, τίποτα. Και στο κάτω-κάτω έφτασε σημείο να τους ρωτήσω, ρε παιδιά, πείτε με και εμένα, αυτός ο διευθυντής, ο τεχνικός διευθυντής, τι ρόλο παίζει και ποιες είναι οι αρμοδιότητες μου. Μου λέει, να, Γιώργο, να είσαι κοντά στην ομάδα. Ναι, λέω, να είμαι. 2 μήνες δεν με ρωτάτε τι γίνεται, τι συμβαίνει στην ομάδα. Δεν κάνατε συμβούλιο καμιά φορά, δεν με φωνάξατε καμιά φορά. Είναι δυνατόν να μην έχει κάνει 2 μήνες. Τέλος πάντων, λέει, ήταν οικονομικά τα θέματα που συζητούσαμε και δηλαδή εμένα δεν με αφορούσαν ούτε τα οικονομικά. Πρέπει να ξέρετε πως ακόμα και τα οικονομικά κάποιος πρέπει να τα ξέρει για να μπορεί να βοηθήσει κάποια παιδιά. Τέλος πάντων, πριν κανένα 10-12 μέρες όταν πληρώθηκαν τα παιδιά, πολλά από τα παιδιά με ρωτούσαν, εμείς τι θα κάνουμε, κύριε Πανταζή, θα πληρωθούμε. Δεν μπορούσα να τους απαντήσω. Με εμάς τι θα γίνει, κύριε Πανταζή, τίποτα. Τέλος πάντων, λέω, αφού συμφωνήσατε σε κάτι. Και λογικό είναι να συμφωνήσουν τα παιδιά, γιατί ήταν να παίξουν μπάλα στο Πανσεραϊκό πολλά από αυτά. Αλλά βασικά νομίζω πως πολλά από αυτά δεν θα μπορέσουν να πάρουν ούτε ένα ευρουδάκι από αυτή την ομάδα. Και είναι κρίμα, γιατί άλλα μένουν στο χωριό, άλλα ούτε για ένα καφέ αυτή τη στιγμή δεν τους βγάλει ένα μισθό να πούνε. Και τους είπα, ρε παιδιά, αφήστε αυτά με τα πριν. Δώστε τα σε αυτά τα 7 αυτοκράτη, δώστε 150-200 ευρώ το μήνα, να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι, να είναι και οι γονείς ευχαριστημένοι, να μην έχουν προβλήματα, γιατί δημιουργήθηκαν ορισμένα προβλήματα ακόμα και με τους πατεράδες των ποδοσφαιριστών που άρχισαν ένας από αυτούς να μαλώσει με κάποιον από τη διοίκηση και. Τέλος πάντων, νομίζω πως ούτε καν ακούστηκα ούτε σε αυτό το θέμα και όπως οπουδήποτε σε άλλα θέματα. Τώρα, εάν έχετε να μου κάνετε καμία ερώτηση να μπορέσω να σας απαντήσω για ορισμένα πράγματα, είμαι στη διάθεσή σας για να μπορεί, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο να μάθει όλος αυτός ο λαός που ασχολείται με το Πανσεραϊκό και αγαπάει το Πανσεραϊκό. Τελικά, ποιος ήταν ο ρόλος σας? Εάν τι ακριβώς σας είπα? Μπορώ να σας απαντήσω, θα σας πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ο ρόλος μου ήταν να πάω στα αποθητήρια μέσα, να δημιουργήσω μια πειθαρχία στην ομάδα, να μπορώ να είμαι ένα κρίκος ανάμεσα στην ομάδα και στη διοίκηση και τίποτα άλλο. Δηλαδή έπρεπε να είμαι παρόν εκεί και τίποτα άλλο. Ήμουν παρόν από το πρωί ως το βράδυ. Άφησα την οικογένειά μου, άφησα τις δουλειές μου και πήγα στο Πανσεραϊκό για να μπορώ να βοηθήσω. Δεν εκτίμησα βέβαια ούτε αυτό, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο. Κύριε Πανταζή, πιστεύετε ότι η οικονομική πρόταση, ίσως γιατί νομίζω λίγο πολύ την γνωρίζουμε, ήταν εξώθηση, σε παρέτησε? Ναι, νομίζω πως αυτό έχουν επιδιώξει μάλλον για να μου κάνουν τέτοια πρόταση και δεν το κρύβω, θα σας την πω για την πρόταση. Στην αρχή μου κάναν 4.000 το χρόνο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη και του λέω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εγώ αφήνω το μαγαζί μου, αφήνω τις δουλειές μου. Έχω πληρώσει 400 ευρώ μόνο στα κινητά για να μπορέσω να μιλήσουμε ορισμένα άτομα να έρθουν. Στην αρχή όλα τα αφήσανε πάνω μου. Ακόμα και δοκιμές, τα πάντα εγώ τις έκανα. Και μου λένε, τέλος πάντων, το μόνο που μπορούμε να σου προσφέρω είναι 5.000 χρόνο. Υπολογίστε, ας πούμε, πως ο μισθός ήταν όχι για να μπορέσω να έχω τη χασούρα από το μαγαζί μου. Απλούστατα ήθελα να βοηθήσω το Πανσεραϊκό, αλλά όχι και να δημιουργήσω πρόβλημα στην οικογένεια μου. Και τους λέω, εάν νομίζετε πως αυτά τα λεφτά δεν με θίγεται με αυτή την πρόταση που με κάνετε, νομίζω πως τέλος πάντων είναι μεγάλο λάθος και μάλλον δεν με θέλετε στην ομάδα. Και με ρωτάει ο κύριος Χαλκίδης, εσύ τι είχες στο μυαλό σου?
Εγώ δεν είχα το μυαλό μου τίποτα. Εσείς μου είπατε από την πρώτη στιγμή πως από όλες τις πλευρές θα είμαι ευχαριστημένος και από την συνεργασία που θα έχουμε και οικονομική και τεχνική, ας πούμε, γύρω από την ομάδα. Δεν μου αφήσατε να κάνω τίποτα από αυτά που ήθελα, από αυτά που ξέρω να κάνω. Επί 30 χρόνια, από το 84 που έφυγα από το Πανσεραϊκό, δεν μου έδωσε κανένας το δικαίωμα να καμιά φορά να μπορώ να προσφέρω αυτά που μπορώ να προσφέρω στο Πανσεραϊκό. Και μετά ας μου ρίξουν ευθύνες, ζητούσα ευθύνες. Ζητούσα τουλάχιστον να μου πούνε, ξέρετε Γιώργο, φέρε μας δύο παίκτες και άμα δεν κάνουν, να σε ρίξουμε ευθύνες γι' αυτό. Τίποτα. Δεν με αφήσανε να κάνω τίποτα για αυτή την ομάδα για να μπορώ να τους βοηθήσω. Στο τέλος, όταν πέρασαν αυτοί οι τρεις μήνες και με κάνανε αυτή την πρόταση, νομίζω πως ήταν μια πρόταση για να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε. Και τον είπα τον κύριο Καρκίδη, λέω, Καρκίδη, του λέω, νομίζω πως και στις δουλειές σας, ας πούμε, που έχετε, δίνετε λίγο κάτι παραπάνω, ας πούμε, στα άτομα που δουλεύουν εκεί. Λέω, δεν είναι το θέμα σε μένα οικονομικό, γιατί και εγώ έχω τους δουλειές. Ήταν ηθικό, γιατί νομίζω πως ήταν μια προσβολή, ας πούμε, αυτή η πρόταση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βγάλανε και είπανε πως εγώ ζήτησα 1000 ευρώ το μήνα και κάτι τέτοια. Και με έριξαν, ας πούμε, και το άλλο πως επειδή λείπω τουλάχιστον 6 χρόνια από το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να κρίνω, ας πούμε, τους ποδοσφαιριστές και διαφορά. Και λυπάμαι, ας πούμε, πως προχτές σε μια εκπομπή κάποιος κύριος που έδινε συνέντευξη, ο κύριος Καμίλαρης εκεί, είπε πως το θέμα ήταν οικονομικό, λέει με τον κύριο Παντεζή. Εάν αυτό λέγεται θέμα εκ μέρους μου, το να με κάνουν τέτοια πρόταση, ναι, τότε ήταν οικονομικό. Αλλά βασικά για μένα, και αν το κρίνω κάποιο άτομο που θα ακούσει αυτή τη συνέντευξη, νομίζω πως δεν ήταν καθόλου οικονομικό. Και λυπάμαι, ας πούμε, που μου φέρθηκαν έτσι, γιατί νομίζω πως αυτά τα 30 χρόνια που, τα 40 χρόνια που δώσει αίρες, δεν έδωσα αυτό το δικαίωμα να μπορεί, ας πούμε, καθένας από αυτούς που είναι εκεί πάνω να μειώσουν την προσωπικότητά μου. Ούτε σαν άτομο, αλλά ούτε σαν την προσφορά που είχα, ας πούμε, στο Πασαραϊκό. Αφού εσείς δεν κάνατε τις μεταγραφές, που ήταν η δουλειά σας, ποιος τις έκανε τις μεταγραφές? Τις περισσότερες από αυτές μπορώ να πω πως τις έκανε η διοίκηση. 2-2 τις έπαιρναν. Δεν σας κρύβω πως στην αρχή μου είπανε πως εγώ πρέπει να μιλήσω με όλους τους παίκτες. Ξεκινήσανε με τους μικρούς που είχαμε στην ομάδα για να μπορούμε να τους κρατήσουμε, όπως ο Τριανταφύλου, ο Τσιμίκας και αυτά που μιλήσαμε μαζί. Και τα παιδιά συμφώνησαν. Συμφώνησαν, ας πούμε, για να μείνω στην ομάδα. Μετά από εκεί και πέρα, ο κύριος Χαλκίδης ανέλαβε τον κύριο Γκόγκα και τον κύριο Τάντης. Αυτός τους ανέλαβε, γιατί προσωπικά μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ούτε οικονομικά τι παίζεται, ας πούμε, με οποιοδήποτε παίζεται. Δηλαδή τι παίρνει ο καθένας αυτό? Ναι, δεν ξέρω. Εκτός από τα παιδιά που συμφωνήσαμε στην αρχή που ήμουν μαζί, από τα παιδιά τα μικρά που ήταν στο Πασαρέκο και θέλανε να μείνουν και συμφωνήσαμε. Μετά κάνα δύο παίκτες έφεραν άλλοι, ο κύριος προπονητής έφερε και αυτούς δύο παίκτες, τους άλλους τους έφερε μάλλον κάποιος από τη διοίκηση που υπήρχαν στιγμές που ερχόταν παιδιά για δοκιμές στο γήπεδο και ούτε καν μου λέγανε κύριε Πανταζή θα φέρουμε αυτόν τον παίκτη ή τον άλλο. Τέλος πάντων, θα μου πείτε μετά γιατί τα δέχτηκα τόσο καιρό αυτά τα πράγματα. Επειδή έβλεπα η ομάδα πάει καλά, επειδή έβλεπα τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Δεν ήθελα να δημιουργήσω παρά μικρό πρόβλημα. Και χρησιμοποίησαν βέβαια και το όνομά μου, με βάλανε μπροστά, γιατί ο Πανταζής αυτός που είναι. Προσπάθησα, ας πούμε, να είμαι κοντά στους παίκτες όσο μπόρεσα περισσότερα. Αλλά τελικά, μάλλον αποδείχτηκε πως εγώ έκανα λάθος που δεν μπόρεσα, ας πούμε, να αποδώσω και να τους προσφέρω αυτό που μπορούσα να τους προσφέρω, άσχετα αν αυτοί δεν μου έδωσαν αυτό το δικαίωμα. Φεύγετε με ψηλά το κεφάλι και μάλιστα σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή που επιλέξατε εσείς, αφού στην πρεμιέρα δεν θέλατε να ταράξετε τα νερά. Αυτοί οι άνθρωποι σας διάλεξαν. Να μην πω μια πιο ηχηρή λέξη, σας χρησιμοποίησαν. Αυτοί οι άνθρωποι σας αναιρέσανε. Πιστεύετε ότι ο Πασεραϊκός έχει μέλλον με την φιλοσοφία αυτή, την αρρωστημένη αυτή φιλοσοφία που διακατέχονται κάποιοι παράγοντες του? Ακούστε, νομίζω πως αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το ξέρουμε όλοι μας, ας πούμε. Και με τον Άρη στην ίδια κατηγορία με εμάς είναι δύσκολα. Ο κύριος Καλκίδης έχει κάνει ορισμένες δηλώσεις πριν από αυτό και έλεγε πως θα βγει με την Τουδούκα αν δεν βγει η ομάδα. Εγώ δεν θέλω να βγει με την Τουδούκα. Εγώ θέλω να βγει με ψηλά το κεφάλι για να μπορεί να βγει η ομάδα. Ο στόχος μας ήταν να μπορέσω να βοηθήσω την
ομάδα όσο μπορούσα για να βγει η ομάδα κατηγορία. Και νομίζω πως έκανα τα πάντα όταν έδωσα όλο τον εαυτό μου να είναι από το πρωί στο βράδυ εκεί. Με λέγανε πάλι είσαι εδώ. Δεν έχω αργήσει ούτε ένα λεπτό στην προπόνηση καμιά φορά. Δεν έχω λείψει ούτε μία φορά στην προπόνηση. Δεν μπορεί να με πει κανένα από τα παιδιά που έχω προσβάλει κανένα. Ούτε αυτούς ούτε οι δίκες. Αλλά δεν μπορούν και αυτοί οι κύριοι που είναι εκεί να με προσβάλλουν σε αυτό το σημείο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έχω και εγώ την προσωπικότητά μου και δεν επιτρέψει κανένα να με φερθεί έτσι. Είναι πρωτοφανές για ένα ποδοσφαιρικό σωματείο να γίνονται μεταγραφές χωρίς να βγάλει κάποια υποκαιρικές διευθύνσεις. Αποτελεί αυτό πρωτοτυπία. Ούτε στην Ουγγάντα να πάνε, αυτά τα πράγματα γίνονται. Μήπως το χρονικό διάστημα που διαλέξατε για να παρατηρείτε λειτουργήσε και εις βάρος της φήμης σας και τα λοιπά και εις βάρος ορισμένων άλλων. Δηλαδή ήταν απόλυτος από την πρόκληση που πρέπει να τα φροντίσετε και να σκοτείτε να φύγετε και να πείτε στην αλήθεια στον κόσμο για να ξέρει τι γίνεται. Κοιτάξτε, μέχρι που δεν ζεις κάτι, νομίζω πως δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Όταν τα παιδιά με κάνανε μια πρόταση και είδα, ας πούμε, πως γίνεται όμως μια προσπάθεια που δεν αμφισβητώ, πως έγινε μια προσπάθεια από τα παιδιά, αλλά εγώ προσωπικά νόμιζα πως δεν είναι αρκετή. Τους έλεγα ορισμένα πράγματα, δεν τα δεχόταν. Έμεινα εκεί και λογικό έμεινα, γιατί το πρώτο μήνα προσπαθούσαμε να βρούμε παίκτες, ξέρετε. Μετά ξεκίνησε η προετοιμασία, έπρεπε να είμαι δίπλα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ και 10 μέρες έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Μέχρι και τελευταία στιγμή. Περίμενα, τους έλεγα τις προτάσεις, περίμενα πως μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν ήθελα, ας πούμε, να παραιτηθώ, γιατί στο μυαλό μου υπήρχε, γιατί δεν με σεβάστηκαν. Και τη στιγμή που με διάλεξαν και δεν μπόρεσα να κάνω τη δουλειά μου, τους το είπα. Γιατί με πήρατε, ρε παιδιά, πείτε μου τις αρμοδιότητες μου. Τουλάχιστον βρείτε κάποιον άλλο, αν υπάρχει πρόβλημα. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, στο τελευταίο, εδώ και 10 μέρες που έφτασε και το θέμα και στο οικονομικό, γιατί για μένα το οικονομικό. Όπως καταλαβαίνετε, επί τρεις μήνες δεν έχω δημιουργήσει παρά μικρό πρόβλημα και ούτε ανέφερα ποτέ μα ποτέ το οικονομικό. Τους είπα την πρώτη στιγμή, παιδιά, για να είμαστε εντάξει, θα σας παρακαλέσω για να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Και πριν 10 μέρες μου είπανε κιόλας ακριβώς αυτά τα λόγια. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε στο μυαλό σου να σε προσφέρουμε αυτά τα λεφτά. Λέω, αφού είχατε στο μυαλό να με προσφέρετε αυτά τα λεφτά, πείτε μου, ναι, αυτά τα λεφτά δεν θα τραβήξουμε για τρεις μήνες. Και μετά από εκεί και πέρα θα κρίνω εγώ. Αν μου λέγατε, Γιώργο, δεν μπορούμε να σε πληρώσουμε. Όποτε μπορείς να μας βοηθήσεις, θα ερχόμουν και χωρίς να πάρω δραχμή. Αλλά δεν θα άφηνα κι εγώ ούτε το μαγαζί μου, ούτε τις δουλειές που κάνω για να μπορέσω να είμαι ανά πάσα στιγμή εκεί. Δεν θα άφηνα να πάω 5-6 μέρες στη Ρουμανία, 12 μέρες στη Βουλγαρία για να πάω εκεί να αφήσω το μαγαζί μου και την οικογένειά μου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο και για μένα. Και μετά ο κόσμος. Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Μα δώσαν αυτή τη θέση, με τιμήσανε. Δεν πρέπει να με ζήσουμε κιόλας. Γιατί με αυτά που με πρόσφεραν, σαν να είπανε, κύριε Πανταζή, μέχρι εδώ ήταν μετά από τρεις μήνες, ό,τι ήτανε, δεν σας θέλουμε μάλλον στην ομάδα. Και δεν τα έχω με τη διοίκηση ή τίποτα. Δεν μου αρέσει ο τρόπος συμπεριφορά όλων ορισμένων από αυτούς. Και πρώτα απ' όλα, ας πούμε. Τα έχουμε με τον κύριο Καμιλάρη, γιατί δεν μπορεί εγώ μια εβδομάδα ούτε καν να μιλήσω και το ξέρετε πολύ καλά σε κανέναν, ούτε καν δήλωσα παρέτηση και να βγει και να πει πως είναι οικονομικό το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό ήταν το θέμα, το οικονομικό, τα 400 και τα 500 ευρώ που με πρόσφεραν το μήνα. Εάν αυτό είναι θέμα, με συγχωρείς, τους το δίνω πίσω αυτό το θέμα και νομίζω πως ναι, τότε έχουν δίκιο τότε. Λοιπόν, πώς εξηγείτε ότι ο Μεσαιακός διαφήμιζε τη συνεργασία μαζί σας και πρόσφατα στην παρουσίαση παικτών. Βγήκε και ήθελε να δηλώσει ότι είστε και εσείς μαζί στην ομάδα. Τι άλλαξε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έγινε κάτι άλλο? Μα σας λέω, εγώ ήμουνα στην ομάδα. Ήμουνα στην ομάδα, δούλεψα με την ομάδα. Δεν ξέρω, μάλλον ήθελαν κάποιους άλλους. Και δεν σας κρύβω πως από την πρώτη στιγμή, μου είπανε πως ναι, θα κάνουμε ένα ξεκίνημα. Μάλλον πρώτο διάλεξαν εμένα. Και από εδώ και πέρα με αφήσανε να διαλέξω εγώ και παίκτες και. Δεν διάλεξα, σας λέω, κανένα παίκτη. Μετά από αυτή. Πού άλλαξε η συμπεριφορά τους, αυτοί ξέραν τα οικονομικά. Τους λέω, βγάλετε ένα budget, παιδιά, για να μπορούμε να δούμε με αυτό το budget πώς θα δουλέψουμε, τι παίκτες να πάρουμε. Τους έλεγα, να μας βοηθήσει ο κόσμος, να συγκεντρωθούμε, να πάμε μέσα στους προπονητές, στους διαιτητές, στην ΕΠΣ, να κάνουμε μια συγκέντρωση όλοι μαζί, για να δούμε μήπως μπορούμε, ας πούμε, να βρούμε και άλλους πόρους για το Πανσεραϊκό. Παρακαλούσα τον κόσμο να πάρει εισιτήρια διαρκείας για να μπορεί να μας βοηθήσει. Άκουσα πως και μέχρι αυτή τη στιγμή ακόμα στα διαρκεία. Πάνε πάρα πολύ άσχημα. Και λογικό είναι. Τους λέω, πάρτε 2-3 ονόματα. Αντί για 1500 που δίνατε, τα 1300 που δίνατε,
δώστε 1.500-1.600 ευρώ. Να φανεί πως κάνουμε μια αλλαγή στην ομάδα που παίρνουμε και ένα-δύο ξένους. Πήραν ένα παιδί από τη Βουλγαρία. Ούτε καν με ρώτησαν τι ήρθε το παιδί από τη Βουλγαρία, υπέγραψε, ούτε μπόρεσα να πάρω πληροφορίες, ούτε τίποτα. Γιατί συνήθως με έλεγαν, ξέρεις, θα πάρουμε αυτόν. Να μπορώ να πάρω και ορισμένες πληροφορίες. Να δω, ήξερα που παίζουν, να πάρω τους προπονητές που είχαμε καλή επαφή με τους ανθρώπους. Τελευταία ήταν με το Γουναρίδη, ας πούμε, που το παιδί ήρθε σε εμάς, ο τερματοφύλακας από τον Άρη, και ήρθε το παιδί, λέει, θέλω να έρθω σε εσάς, να έφερε ο μάνατζερ. Είδαμε πως είναι τερματοφύλακα που έπαιξε και Α' εθνική και Β' εθνική. Τέλος πάντων, πήραμε τηλέφωνο μαζί με τον προπονητή Μιλατοφυρό, τον Γιώργο, που ήμασταν και συμπαίκτη. Πήραμε πληροφορίες, μας λένε πολύ καλό. Ήρθαμε σε συμφωνία με το παιδί και μας λένε το παιδί, ναι, έρχομαι στο Πασεραϊκό. Ήρθε, μας μίλησε, έρχομαι μέχρι την Παρασκευή Δευτέρα, επειδή ακόμα ανήκω στον Άρη, δεν θέλω να κάνω τελειώσει, αλλά από εδώ και πέρα ο κύριος Κουρτίδης που ήταν παρόν και στη συζήτηση, του μίλησε όμορφα, αλλά ήθελε πάλι να τον κόψει. Τι είναι Δευτέρα που το παιδί περίμενε απάντηση από εμάς να του βάλουμε ένα τους σπουδί, να καταρθείς, που εγώ τον πήρα την Κυριακή και μου λέει ο μάνατζερ του, ναι, τη Δευτέρα βλέπω το παιδί με παίρνει τηλέφωνο μάνατζερ και λέει, Γιώργο, δεν θα γίνει, θα φύγει σε άλλη ομάδα, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο από τη διοίκηση να πει τι γίνεται. Μείναμε πάλι χωρίς τερματοφύλακα. Και αναγκάστηκα τα παιδιά να πάνε, ας πούμε, δεν ξέρω πού και πώς, και πήρανε το παιδί από το Μύκονο, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή έχουμε τους τρεις τερματοφύλακες, που εγώ από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου είπα, αν θα ξεκινήσουμε, θέλω, ας πούμε, να έχουμε τρεις τερματοφύλακες πολύ καλούς. Και μου έλεγαν, ναι, αλλά εμείς θέλουμε, ας πούμε, δύο καλούς για να μην πληρώσουμε και ένα παιδί, ας πούμε, που λέω, εντάξει, ακόμα και αυτό. Και νομίζω πως κάνουν αυτές τις εκλογές που κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά. Κάτι ανάλογο γίνεται και με την περίπτωση του Πίτκα, του τερματοφύλακα. Στην περίπτωση του Πίτκα, επειδή ήταν και ο Πίτκας και κάποιο άλλο παιδί, νομίζω, εδώ τερματοφύλακας, παιδί, δεν νομίζω. Ναι, ήταν εδώ. Είχαν αναλάβει, τότε είχε αναλάβει και ο Σκακίδης και ήταν σε επαφή μαζί τους. Και έλεγαν, ναι, έχουμε ένα από τους δύο θα υπογράψει μάτι. Του λέω, πρώτα απ' όλα, αφήστε να υπογράψει. Μετά να το διαρρεύσουμε, να δούμε τι γίνεται. Όπως κάναμε και άλλος. Στη διάρκεια, ας πούμε, και ο Γούτσας θα έρχονταν σε εμάς και πάλι δεν υπήρξε. Ή μιλάω, όχι, θέλει να έρθει, θα έρθει σε εμάς. Τέλος πάντων, πάλι δεν ήρθε ούτε ο Γούτσας σε εμάς. Αλλά με αυτούς τους δύο του τερματοφύλακα, νομίζω πως είχε αναλάβει ο κ. Αλκίδης, γιατί ήταν κάθε μέρα και στο μαγαζί και μπόρεσε να. Τα παιδιά δεν μπόρεσαν να έρθουν στην ομάδα και έτσι σηκώθηκαν και έφυγαν προς άλλες ομάδες. Κύριε Πενταζή, επειδή νομίζω έχετε και προσωπικές σχέσεις, με συγχωρείτε, με τον κύριο Βασιλακάκη, αυτός πάνω σε όλα αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες, τι λέει? Κοιτάξτε, με τον Κώστα σε όλη αυτή τη διάρκεια έχω μιλήσει μόνο μια φορά και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει γιατί δεν κατεβαίνω. Τον είπε πως είναι ένα προσωπικό θέμα. Ακόμα και σε αυτό δεν έδωσα να καταλάβει πως εγώ δεν είμαι στην ομάδα. Του λέω, άσε, θέλω να λυθεί ένα πρόβλημα που έχω για να δω και εγώ τι αρμοδιότητες έχω στην ομάδα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, και εγώ, ας πούμε, είμαι ένα παιδί που θέλω να προσφέρω. Θέλω να προσφέρω. Καθόμουν στον πάγκο και έβραζα μέσα μου, γιατί δεν είχα το δικαίωμα ούτε να μιλήσω. Ούτε, όχι, δεν έδωσα το δικαίωμα, όχι να μου τον δώσω ο προπονητής. Απλώς θα τον άφηνα πάντα να κάνει τη δουλειά του. Και μια στιγμή βλέπω πως αυτή τη στιγμή σε κάθε μάτς εμφανιζόταν και ο Ανδρέας Σαββίδης και καθόταν εκεί, έφυγαν τις αλλαγές αυτός. Λέω, τέλος πάντων, και αυτό δεν με πειράζει, γιατί δεν είχα πρόβλημα καμιά φορά με τον Σαββίδη, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουν οι ρόλοι του καθενός για να μπορέσουν να δούμε τι γίνεται στην ομάδα. Μετά τους έλεγα στη διοίκηση, του λέω, ρε παιδιά, πάτε, ας πούμε, σε κάθε άτομο που είσαι στη διοίκηση, να ξέρουμε ποιον θα μιλάω, τι θα κάνω, δώστε αρμοδιότητες σε κάθε. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, μετά από τρεις μήνες δεν ήξερα με ποιον να μιλήσω. Μια μιλούσα με τον Χαλκίδη, μια μιλούσα με τον Κουρτίδη, ήταν πολύ δύσκολο και για μένα να μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό το επίπεδο. Φωτογραφήσατε με επιείγεια κάποια γεγονότα. Ήσασταν αρκετά διασαρφημιστικός για όσα και αν είπατε. Ο κόσμος θα ενημερωθεί. Τι είναι για εσάς ο Πασεραϊκός? Βασικά, και αυτή η συνέντευξη που δίνω, ας πούμε, δεν είναι για να μπορώ να δημιουργήσω πρόβλημα. Ο Πασεραϊκός ήταν μέσα στην ψυχή μου. Νομίζω πως τίμησα αυτή τη φανέλα που φόρεσα. Μετά από 30 χρόνια με ξαναδώσαν μια φανέλα που είχε αυτό το σήμα πάνω και νομίζω πως
προσπάθησα, ας πούμε, όσο μπόρεσα, ας πούμε, να τιμήσω αυτό το σήμα. Νομίζω πως για μένα αυτή η πόρτα του Πασαραϊκού, όσο θα είναι αυτά τα άτομα εκεί πάνω, έχει κλείσει. Και καλύτερα...